Καλησπέρα εδώ από το Basketball Garden, άλλη μια μέρα μπασκετάκι. Άνοιξε ένα τύπος καιρό σιγά σιγά, είχαμε χτες νεροποντές, σήμερα όμως δεν μας έκανε εμφάνιση τροχή, την γλιτώσαμε. Το σημερινό παιχνίδι είναι μεταξύ του Αδάμαστο που είναι τυπικά γηπεδούχος και SKG Bucks. Ο Αδάμαστος με κυρίμη Τρακοσάρη, Παλοδήμο, Μαυρίδη και Γαλλή, βασική σύνθεση αρχική μετάδοση. Από την άλλη έχουμε Λέφα, Γιανσίας και Τζιμπάκς, Τασιούλα, Μπουφόν, Βοσκάκη και Δένι Χρήστο. Τζάμπολ μεταξύ Μπουφόν και κυρίμη Σταύρο. Ο Άγγελος δεν είναι, οπότε δεν θα λέμε το μικρό, δεν χρειάζεται πια να θα λέμε το μικρό. Κυρίμης και Μπουφόν. Το τζάμπολ, τζάμπολ κερδισμένο για Bucks με Μπουφόν. Πρώτη επίδεση με τα σκύλα να κατεβάζει. Θα στήσουν την 3-2 ζώνη ο Αδάμος στην κλασική που παίζει. Με το γαλίστη να είναι στην κορυφή. Σταθερά ο Τρακοσάρης και ο Μαυρίδης. Κάνουμε ένα τρίποντο με τα δίποντο με τα πρώτη τηλέφα τελικά, δεν έχουμε λάθος. Πίσω είναι ο Παλοδήμος και ο Κυρίμης. Ο Τρακοσάρης τώρα τρίποντο. 3-2. Πολύ γρήγορα έχουν μπει 5 πόντοι. Θα γίνουν 7 με το 3-4. Το Μποσκάκι να χειριάζει και να περνάει εύκολο καλά. Έχει μια πολύ ωραία παίζει μπροστά στο νομίζω Τασιούλα. Ο Γαλλής τώρα στο Τρακοσάρι. Ο Τρακοσάρι θα το βάλει και αυτό. Όχι, αυτή τη φορά. Λοιπόν, το Μποσκάκι θα δώσει εισαγωγική πάση στο Τασιούλα. Ο Τασιούλα τρέχει. Προσπαθεί να βρει τη ζώνη ενοργάνωση. Δεν είναι Χρήστο. Μποσκάκι από το high post. Άστοχο Μπουφόν, επιθετικό rebound. Αστοχή rebound, Τρακοσάρι αμυντικό. Καλής, κατεβάζει πολύ ωραία πάσα πάνω το κεφάλι, skip, πάσα στο Μαυρίδη, ο Μαυρίδης στον Κυρίμη, Κυρίμης στον Παλοδήμο, πολύ ωραίο μπάσκετ, κοίτα τι όμορφο κυκλοφόρησε την μπάλα με κοψίματα, δεν κατάφεραν, αλλά πολύ σωστό μπάσκετ. Ο Τασκούλας τώρα κατεβάζει, τρίπλα κάτω τα πόδια, πηγαίνει να δώσει ένα σκριν ψηλά ο Μπουφόν, ο Τασκούλας πηγαίνει τελικά τίθε το σκριν, ο Λέφας θα πετύχει το τρίποντο, πρώτο τρίποντο για μπάξ, 3-8 με Λέφα. Όχι. Δεύτερο τρίποντο, διορθώθηκε το σκορ. Οπότε ήταν το πρώτο καλάθι, ήταν τρίποντο του Λέφα. Το τρίποντο, άρα έχει δύο τρίποντο ο Λέφας και ένα καλάθι από το 3-8. Έχουμε τρία τρίποντα με στιγμή, δύο από Λέφα, ένα από Τρακοσάρι και ένα δίποντο από το Σκάκι. Ωραία κίνηση του Δασιούλα. Αστοχήρι, πάω το Γαλλής. Πάλι πάσα με το κεφάλι. Α, ο Τρακοσάρης πήγε να βγάλει την εξτρά πάσα για να βγει από τον διαδικό στο Μαυρίδη. Θα ρίξει χέρι. Ο Μαυρίδης τελικά στόχησε. Ο Τασιούλας πρέπει να φωνάζουμε. Σήμερα έχει και παιχνίδι πίσω. Πολλές συμφωνές. Ο Βοσκάκης στον Τασιούλα τρίποντο από τις 45 μοίρες. Και αυτό μέσα έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά οι μπατς. 3-11 πετυχαίνουν το τρίτο του τρίποντο. 7-28 για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Με Μαυρίδη να δει στον Παλοδήμο. Παλοδήμος πολύ ωραία παίρνει χώρο και πετυχαίνει καλάθι. 5-11 με αυτό το μπαμ του Παλοδήμου. Δεν είναι φάουλ, ευτυχώς δεν έκανε extension. Ο Τασιούλας νέο τρίποντο και αυτό μέσα. Απίστευτο ξεκίνημα για τους Bucks. Time out, Άρον Άρον, εσχεσμένα για Αδάμαστο. 5-14, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφοντας στο μπάσκετ λεπτό, οι SKG Bucks έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Έχουμε τύχει 14 πόντους σε 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Μια και παίρνουν 7 και 10 για να τελειώσουν το 12 λεπτό. Με 4 τρίποτα, 2 του Λέφα και 2 του Τασιούλα. Από την άλλη, ο Αδάμαστος τώρα με τον Παλοδήμο να βγάζει ωραία πάσα στον Μαυρίδη. Αυτό στον Γαλλία, αυτό που επιστρέφει στο Μαυρίδη. Ο Μαυρίδης, ωραία σκι πάσα στον Τρακοσάρη. Αστοχή. Δυσκολείται rebound με την κολέφα. Δεν έχω καταλάβει με την ζώνη 2-3 άμυνα του Bucks. Εγώ σε λίγο για να σου πω. Ο Βοσκάκη στον Τασιούλα, ο Τασιούλα. Αστοχή αυτή τη φορά σε δίποντο. Rebound ο Παλοδήμο. Γρήγορη πάσα μακρινή στο Μαυρίδη. Ξανά Παλοδήμο. Πρέπει να είναι ζώνη. Τρίποντο, άστοχο, επιθετικό ο Τρακοσάρης. Ξανά στον Παλοδήμο. Παλοδήμο. Στον Τρακοσάρη, kick out, πάσα πάρα πολύ όμορφη, αυτός δεν σηκώθηκε. Παραδέχτηκε το λάθος στον Γιάννη, δεν θα σηκωθεί. Πασίλας τώρα για Bucks.
Στο Λέφα, λόμπ πάσα. Ο Λέφα τρίποντο. Άστοχο, rebound επιθετικό Τασιούλας. Ο Κυρίμης τον παρεμποδίζει, αστοχή. Ο Παλωδήμος θα πάρει το αμυντικό. Θα τρέξει, θα δώσει τον Τρακοσάρη. Και αυτός θα στοχίσει, αλλά putback του Παλωδήμου. Και 7-14. Πετυχαίνει καλά ο Αδάμος μετά από ώρα. Μειώνει στους 7. Μετά το time out που πήρε. Τασιούλας με τον Γαλή, είναι ο χώρος ευθύνης του τώρα. Έχει πάει ο Γαλής στο φτερό. Και το παίζει άμυνα δυνατή και δύο, να το στείλει στο Τρακοσάρη. Ο Τρακοσάρης που είναι στην κορυφή της ζώνης. Λοιπόν, Τασιούλα τελικά η μπάλα κατέληξε στο Βοσκάκη, ο οποίος πέτυχε ένα καλάθι δίπονο από τη γωνία. Μην τρέχει σε 7-16. Μαυρίδης, γκολ φάουλ. Όχι, απλό φάουλ. Δύο βολές, απλό φάουλ με την έννοια που δεν πήγε το καλά, δεν είναι γκολ φάουλ. Δύο βολές για το Μαυρίδη. Στο δεκάλεπτο Μαυρίδη στην πρώτη βολή θα ευστοχίσει, θα κάνει το 8-16. Θα ευστοχίσει στη δεύτερη, αλλά θα έχουμε επανάληψη, γιατί ο Μπουφόν και ο Δελεχρίστος, οι ένας από τους δύο ή και οι δύο μπήκανε πιο γρήγορα μέσα. Οπότε ο Μαυρίδης έχει δεύτερη ευκαιρία να πετύχει. Θα στοχίσει και στην δεύτερη ευκαιρία. Μία στις δύο για το Μαυρίδη, μία στις τρεις, αλλά μία στις δύο σε πραγματικό παιχνίδι. Μια και οι άλλοι δεν μένουν στην ευκαιρία πιο γρήγορα. Πρέπει να υπήρχε μετρούσε, έτσι είναι ο κανονισμός. Ο Τασκιούλας, τρίποντο από πάρα πολύ μακριά. Θα στόχισε ο Τασκιούλας. Ο Γάλλης παίρνει την εισαγωγική πάσα από την επαναφορά του Μαυρίδη. Θα σταματήσει τρίπλα, θα δώσει τον Παλωδήμο. Θα παίξει με μέτωπο, θα κάνει spin move, θα δώσει τον Κυρίνη, αυτός τον Τρακοσάρη, πολύ ωραίο μπάσκετ με extra passes. Αστοχή ο Μαυρίδης, αλλά ήταν πολύ ωραία κυκλοφορία, το ball movement το λεγόμενο. Στην ελληνική. Για δάμα στο Λέφας, τώρα παίρνει πάνω στα σκούλα. Ο Μπουφόν που ήρθε σαν τρέιλερ και παίρνει πολύ όμως το καλάθι. 8-18. Ο Γαλής στο Μαυρίδη, ο Μαυρίδης. Θα παίξει τα πόδια του Βοσκάκη και θα δεχτεί ένα πολύ ωραίο μπλοκ. Καλή άμυνα του Βοσκάκη. Ο Ρεβάς θα περάσει για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Στη θέση του Κυρίνη θα γίνει πιο ευέλικτο το σχήμα και πιο χαμηλό. Σίγουρα θα θέλει να τρέξει ο Αδάμαστος. Φάουλ κερδίζει ο Παλωδήμος από τον Δελεχρίστο και δύο βολές. Ο Παλωδήμος θα ευστοχίσει. Νομίζω είναι είδηση άμα θα ευστοχίσει πολύ ο Σταργίος, όχι άμα θα ευστοχίσει. 9-18. Δεύτερο ομαδικό φαουλ της Μπακς. Να, θα δικαιώνει ο Σταργίος, 2-2. 10-18. Ο Αθανασιάδης που πέρασε στη θέση του Μπουφόν. Και που υπάρχει πήγανε και σχήμα με ένα ψηλό πλέον. Το Βοσκάκι παίζει το χάιπο, αλλά όχι, μπήκε και δικό μου λάθος. Μπήκε και ο Φιλάρδος ο Παπαδόπουλος, οπότε έχει δύο ψηλούς. Δεν δύο Φιλάρδος είναι παίξει τα κένα. Λάθος πάσα του Γαλλή. Ο Φιλάρδος τώρα θα πάει σε ωραίο drive. Της έχει αυτή σκηνή ο Παπαδόπουλος. 10-20 το σκορ. Αριστερό χειρασί, πήγε το καλό του διάδρομα. Μαυρίδη στον Παλωδήμο, ο Παλωδήμος χωρίς σκέψη τρίποντο. Θα στοχίσει, επιθετικό ριμπάντο από τον ίδιο. Πολύ όμορφη κίνηση, πολύ ωραίο το μπλοκ όμως και από τον Αθανασιάδη. Ο οποίος τώρα έχει την μπάλα. Περνάει στο Βοσκάκη, ο Βοσκάκης. Καλάθι από το ζωγραφικό του Βοσκάκη. Και να που διαφορά πηγαίνει στις 12. Ο Γάλλης μακρινή πάση στο Ρεβάχ, πολύ ωραία. Νέο μπλοκ του Βοσκάκη, εντυπωσιακός ο Βοσκάκης. Δεύτερο μπλοκ για το Βοσκάκη, την είχαμε και από τον Αθανασιάδη. Τρίποντο Λέφας και αυτό μέσα! Έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά οι Bugs. 10-25 προηγούμενοι, έχουν πετύχει 25 πόντους και μπαίνουν 3-16 για να γιώσουν το δεκάλεπτο. Ο Ρεβάχ θα παίξει με τον Παπαδόπουλο τον Φιλάρετο στο post. Πολύ ωραία κίνηση, δεν θα πετύχει το καλάθι ο Ρεβάχ, αλλά θα πάρει το δικαίωμα να τελέσει δύο βολές. Νομίζω είναι από τα καλύτερα δεκάλεπτα του Bugs.
Αστοχείο Ρεβάχ, βέβαια ο Αδάμασος είναι μια ομάδα η οποία δεν θα τα παρατήσει ποτέ, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Αστοχή στην πρώτη Ρεβάχ. Αστοχή και στη δεύτερη και το ριμπάν θα το πάρει ο Παπαδόπουλος. Ο φιλάρμος Παπαδόπουλος, δεν χρειάζεται να λέμε οι δύο έτεροι Παπαδόπουλοι από Σιάζρο και Τεχοδίου, οπότε δεν χρειάζεται να λέμε και τα μικρά. Ο Αθανασιάδης, πολύ ωραία speed move, πολύ όμορφο καλάθι του Αθανασιάδη. 10-27, στο ΟΣΥΝ 17 η μπάτς. Ρεβάχ, Γαλής, πάσα απέναντι στο Μαυρίδι. Ο Μαυρίδης το σκέφτεται, ξαναβγάζει έτσι τον Γαλή. Ο Γαλής στον Παλοδήμο, Παλοδήμος στην κορυφή τρίποντο, αστοχή, επιθετικό Ρεβάχ. Spin move, άστοχος. Και τώρα η μπάτς έχουν και έναν διευθύνο προβάδισμά τους. 2-25 ακόμα για να νιώσει τον Ρεβάχ. Θανασιάδη στο Βοσκάκι, ο Βοσκάκης. Νέο καλάθι από το ζωγράφιστο από το Βοσκάκι. 10-29 η μπάτς. Ο Γαλής πάει σε coast to coast. Τελικά βγάζει έξω στο Μαυρίδι. Τρίποντο. Αυτό μέσα θα είναι. Καλάθι ψυχολογίας για τους αγαπημένους. 13-29. Οι μπάτς είναι κυρίαρχοι στο Πορτοβεκάλτο. Απομένουν 2 λεπτά για να λιώσουν. Έχουν πετύχει 29 πόντους. Τρομερό παραγωγικά δεκάλεπτο για τους ίδιους. Ο Λέφας με τον Τραγκοσάρη που κατεβαίνει πιο κάτω. Ο Βοσκάκης από το high post. Αστοχή αυτή τη φορά. Ριμπάν θα πάρει ο Μαυρίδης με τη βοήθεια του Τραγκοσάρη που έκανε το tip στην μπάλα. Ο Μαυρίδης κατεβάζει στον Παλοδήμο. Ο Παλοδήμος. Φάουλ ήταν. Ναι, ναι. Είχε γίνει και πιο νωρίς το φάουλ. Είχε απλώσει χέρι ο Αθανασιάδης στην πρώτη τρίπλα του Παλοδήμου. Διπλή αλλαγή για μπάτς. Βγαίνει η Δελυχρήστος και ο Βοσκάκης, περνάνε Μπουφόν και τα Σκούλα. Και ήταν το μαδικό φάουλ για Μπάξ, ο Αδάμος δεν έχει κάνει κανένα και ο Γαλής βγήκε από την άλλη και πέρασε ο Παλαβανίδης. Μαυρίδης θα παίξει τα πόδια, θα βγάλει ωραία πάσα στη γωνία στον Τρακοσάρι, αστοχή αυτός. Επιθετικό μπάλο Δήμος τελικά, θα παίξει με πλάτη, θα στοχίσει, rebound, αμυντικό του Μπουφόν. Κασιούλας. Θα πάει σε τρίποντο την κορυφή. Δεν θα αστοχίσει ο Κασιούλας. Που στους τελευταίους απόπειρες είναι δεν είναι εύστοχος. Και τώρα ο Μαυρίδης. Για να δούμε αν ο Αδάμος θα μειώσει. Βαλοδήμος για τρεις από την κορυφή. Αστοχή. Rebound ο Παπαδόπουλος. Τρέχει ο Κασιούλας. 2-2 για να δούμε τα σύνορα στον εφηβιασμό, τρίποντο. Άστοχο. Ο Ρεβάχ θα πάρει το rebound με το tip πάλι στην μπάλα από τον Τρακοσάρη. Και θα δώσει στον Παλαβανίδη, ο Παλαβανίδης στον Τρακοσάρη, ο Τρακοσάρης στον Παλοδήμο, ο Παλοδήμος. Φάουλ ομαδικά συμπληρωμένα, 2 πόντους για τον Παλοδήμο. 39 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο, στο οποίο εντάξει κυριαρχούν. Ο Παλοδήμος τώρα έχει χέρι να ρίξει την αυτή διαφορά και να κλείσουν καλύτερα ο Αδάμαστος στο πρώτο κάρετο. Τρίτη έστοχη πολύ του Παλοδήμου σε εισάρτημες απόπειρες. 14-29 και για να δούμε αν θα έχει 4-4. Και ναι, 15-29 με την δεύτερη έστοχη πολύ του Παλοδήμου σε αυτή την απόπειρα και την τέταρτη. Μια σκευρέφτη για δεύτερη φορά στην γραμμή του Παλοδήμου. 15-29. 30 δευτερόλεπτα ακόμα, 15 για τους μπάτς. Ο Τασκούλας το τριπλάρι, παραλίγο το λάθος, ο Λέφας, τρίποντο. Άστοχο rebound ο Τρακοσάρης, Μαυρίδης. Άμα γίνει φάουλ θα είναι πολλές, δεν πρέπει να κάνουν φάουλ μπάτς. Παλαβανίδης, μπάλο Δήμος για τρεις στον εφηβιασμό, άστοχο rebound ο Μπουφόν. Ο Αδάμος έγινε από σφάουλ. 7 δευτερόλεπτα ακόμα, 5. 2. Στο πρώτο δεκάλεπτο 15-29 μπροστά η Bucks, ένα πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο για τους ίδιους κόντρα στον Αδάμαστο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε στο Basketball Legend. 15-29 είναι το πρώτο δεκάλεπτο για τους Bucks. Ο Αδάμος έχει την πρώτη επίθεση στο δεκαλέπτο με το Μαυρίδι να παίρνει την μπάλα από τον Παλαβανίδη. Ο Ρεβάχ στον Παλοδήμο προσπαθεί να αποστάρει την Τασιούλα. Πολύ ωραία κίνηση του Στέργιου. Αστοχή.
Εξαιρετικό rebound. Τελικά η μπάλα θα βγει από τον ίδιο, δεν τα κατάφερε. Πολύ όμορφη κίνηση του Στέργιο, αλλά δεν καταφέρει να το πει. Ο Αθανασιάδης κατεβάζει για την ομάδα του Μπάιτ. Στην ζώνη 3-2. Ο Ναχμίας εκπέρασε για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Ο Αθανασιάδης στο Λέφα. Ακόμα 8 ευκαιρόντα θα περάσει μπάλα μέσα, θα κλέψουνε Μαυρίδης, πολύ ωραία πάσα, προωθητική εφημιδιασμού στο Λεβά και δύο εύκολοι πόντοι, αυτό θέλει ο Αδάμαστος για να πλησιάσει 17-29, να βγάλει κάποιες άμυνες και να βρέξει εφημιδιασμό. Αθανασιάδης, στον Μπουφόν, ο Μπουφόν, ωραία ενέργεια, αφιστοχή, αλλά πολύ όμορφη κίνησή του. Ριμπάουν τον Αχμίας, Μπαλοδήμος, τρέχει. Βαλαβανίδης, ξανά Μπαλοδήμος, Γκίπερ, πόλου στον εφηδιασμό, να! Ακόμα δύο πόντι από transition game για Δάμαστο, που πέρα ξερεί μικρό 4-0, ξεκινάει καλά στο 12 και μειώνει στις 10 διαφορά και φτάσει μέχρι τις 19 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, σίγουρα 17, νομίζω ήταν 19. Ο Λέφας, λάθος, ο Βαλαβανίδης σώζει, ο Μπαλοδήμος τρέχει. Ο Ρεβάχ παίρνει τρίποντο στον εφηδιασμό. Αστόχησε. Το χειροκροτούν όμως γιατί και πολύ καλά κάνουν, γιατί ο Αδάμασος θέλει να δώσει high tempo στο παιχνίδι, θέλει να δώσει γρήγορο ρυθμό. Θέλει να πάει σε μεγάλες, σε πολλές επιθέσεις, όχι μεγάλες, σε γρήγορες και σε πολλές κατοχές. Είναι κομμάτι το παιχνιδιού του. Ο Αθανασιάδης τώρα για μπακς, οι οποίοι στο πρώτο μεγάλο του βρήκαν πολλές λύσεις και από το ζωγραφιστό και από μακρινά σου, τα σκύλα και λέφα. Αλλά και εμείς στο ζωγραφιστό ήταν κυρίαρχη με Μπουφόν και Βοσκάκη να πηγαίνουν αρκετά καλάθια. Πρώτο φάουλ του Αδάμασου στο παιχνίδι γενικά. Και κατά επέκταση σε αυτό το δεκάλεπτο. Ο Αθανασιάδης μπαρκάρεται ψηλά από τον Βαλαβανίδη. Πάει σε φλόντερ, τρομερό καλάθι του Αθανασιάδη που πέτυχε και ένα πολύ ωραίο skin move στο κοντό. Δεκάλεπτο τώρα πηγαίνει ένα πολύ ωραίο φλόντερ. 19-31 πρώτο καλάθι για τους μπακς από το δεκάλεπτο. Ο Μαυρίδης πάει σε ένα πούλα, θα στοχίσει. Ο Λέφος θα πάρει το αμυντικό. Και θα κατεβάσει ο ίδιος την μπάλα. Θα δώσει τώρα στον Αθανασιάδη, ο οποίος είναι στην κορυφή. Πάει φως στο φιλάρετο, ο Παπαδόπουλος πάει να δώσει screen, θα το πάρει ο Γκρέγκ. Θα δώσει τον Μπουφόν, ο Μπουφόν. Ακόμα δύο πόντους στο γραφικό, δείχνουν ανίκητη σήμερα μέσα στη ρακέτα οι Bucks. Και να απαντάνε στο 4-0 σε του Αδάμαστο με 4-0 και 19-33 διαφορά ξαναπηγαίνει 10 λεπτά. Μίας, ο Παπαδόπουλο δίνει στο Μαυρίδη. Ο Μαυρίδης, τον Παλοδήμο, τρίποντο 45 μοίρες. Αυτή τη φορά θα το βάλει ο Παλοδήμος. Θα μειώσει σε 22-33. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Αυτό τέτοιο παιχνίδι που θέλετε να βλέπετε. Γρήγορος ρυθμός, αρκετά καλάθια και όμορφα καλάθια. Ο Τασκούλας τώρα τριπλάρι. Ασάρι στον Αθανασιάδη στη γωνία. Τρίποντο. Θα στοχίσει η μπαμπ. Ναχμίας. Γρήγορα στον Παλοδήμο. Παλοδήμος θα πάει τώρα κεντρικά. Τριπλάρι, spin move, πάσα στο Ρεβάχ, εξτρά πάσα στο Ναχμία, εξτρά πάσα στο Μαυρίδη, βγαίνει το ελεύθερο τρίποντο, αστοχή, ο Παλαβάνης στο θετικό rebound, ανοργάνωτη άμυνα των Bucks, τρίποντο του Παλοδήμου άστοχο, νέο θετικό rebound του Ρεβάχ, νομίζω ήταν foul, νομίζω ήταν foul, αλλά δεν είμαι διαδικής, τη δικιά μου ταπεινή άποψη εκφράζω, όπως το βλέπω, Αθανασιάδης, λάθος κλέβει ο Παλοδήμος, Ρεβάχ, Παλαβανίδης, ξανά Ρεβάχ, ο διασμός, μπλοκάρεται από τον Μπουφόν. Τέταρτο μπλοκ για μπάτς. Δύο Βοσκάκης, ένα Μπουφόν και ένα Θανασιάδης έχω μετρήσει εγώ. Χωρίς να κρατάω στατιστικά, αλλά θυμάμαι 4 μπλοκαρίσματα. Δεν θα μπορούσε ο Παλαβανίδης να πάει αυτό στο τελείωμα. Ο Παλαβανίδης τώρα έχει την επαναφορά γιατί ο Αδάμος έχει την κατοχή με 15 χρόνια από μένα. Ο Παλαβανίδης πας απέναντι στο Ρεβάχ, ο Ρεβάχ πολύ ωραίο drive. Φάουλ, δύο φορές στο Βοσκάκη, πάρα πολύ όμορφη κίνηση του Ρεβάχ που θα παίξει με μέτωπο και πολύ καλά θα κάνει, είναι πιο γρήγορος από τα πιο βαριά κορμιά του Βοσκάκη και του Μπουφόν. Δύο φορές για τον Ρεβάχ. Πρώτη, άστοχη όμως, το 22-33 παραμένει. 6-19 για να γίνω στο πρώτο ημίχρονο, το δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Ρεβάχ, μία στις δύο, μειώνει στις 10-23-33. Ο Τασκούλας μπαρκάρεται ψηλά από τον Παλαβανίδη. Για
που προσαρμόζονταν. Όλοι οι άμυνα πάνω στον Κασούλα. Θέλει να το στείλουν. Επιθετικό φάουλ. Του Βοσκάκη κινητό screen στην προσπάθεια να κάνει το repeat. Ο Παλοδήμος στον Μαδριδιά. Να δούμε όμως να ρίξει τη διαφορά κάτω από την ψήφια. Ο αριθμό πόντων σε αυτή την κατοχή. Ο Αδάμα στο στρίπο. Τον Παλοδήμος θα το καταφέρει. Θα μειώσει, θα έχει ζεσταθεί ο Στέργιος. 26-22, επισκέπτει το δεύτερο τρίποτο στο μεγάλο και νομίζω και το δεύτερο του τρίποτο μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Ο Δασκούλας με τον Παλαβανίδη που κάνει πολύ καλή δουλειά. Πιέζει προς τον Δασκούλα. Ο Ρεβάκο τον παραλαμβάνει στη ζώνη. Δελης Χρήστος. Δάει baseline. Βοσκάκης. Καλή άμυνα του Παλοδήμου. Ναχμία στο rebound. Παλαβανίδης θα προσπαθήσει να τρέξει. Παλοδήμος θα το βάλει και αυτό. Όχι, αυτή τη φορά επιθετικό rebound όμως από τον ίδιο. Αστοχή και στον τρίποντο, νέο επιθετικό rebound ρε Μπαχ. Άστοχο, νέο επιθετικό rebound, όχι αμυντικό τελικά για τους Μπαχ. Έλειξε πολύ ορθή για τους Μπαχ. Αλλά παρόλο που είναι ψηλά κορμιά οι Μπαχ και πιο χαμηλά κορμιά, ο Αδάμος παίρνει αρκετά επιθετικά rebound. Τασιούλα πάει σε πολύ ωραίο φλότερα στο χείρι, rebound να χρειάζει κάνει πολύ δουλειά με την είσοδό του στο κομμάτι το rebound. Ο Μαυρίδης, πολύ ωραία τρίπλα. Τώρα θα δώσει στον Παλαβανίδη, αυτό στον Παλοδήμο, τρίποντο, θα το βάλει και αυτό ο Στέργιος, τρίτο τρίποντο, 29-33 και time out για τους Bucks. Βλέπεις τον Αδάμαστο να μειώνει θέσεις στους κόχους, το είχαμε πει, ο Αδάμαστος δεν θα τα παρατήσει εύκολα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, επιστρέφουμε μέσα στο βάσκο λίγο, ο Αδάμαστος με μία αντεπίθεση έχει μειώσει στους 4. Διαφορά στους 14 στο πρωτοδοκόλιο έχει φτάσει και στους 19. Ξαναλέω, άμα δεν με πατάει πλήμη, σίγουρα 17. Ο θυμόμουν να είναι και 19. Ο Γάλλης επέστρεψε. Και ο Τραγκοσάρης περάσει από το μπάγκο. Ο Μαμπίδης και ο Παλοδήμος. Ο Αθανασιάδης και ο Τασκύρος από την άλλη πέρα στον μπάγκο. Και επέστρεψε ο Δέλη Χρήστος. Ο Αδάμος τους έχει τώρα την ευκαιρία να μην πλησιάσει κι άλλο ο Παλαβανίδης. Τραγκοσάρης, Γάλλης Τραγκοσάρης. Τρίποντο 45 μοίρες. Έστρεχο και αυτό για το Αδάμα στο 32-33. Πλησιάζει στον πόντο. Πολύ γρήγορα καλύπτει τη διαφορά. Πέρα από πάρα πολύ γρήγορα. 4 και... Αλλά αυτός είναι ο Αδάμαστος. Δεν μπορώ να το δαμάσει. Να πω τα λυρικά μου, τις καζομάρες μου. Δεν μπορώ να το δαμάσει εύκολα μια ομάδα. Ο Λέφας θα στοχίσει σε τρίποντο που πάρει. Ο Ναχμίας ακόμα ένα rebound. Βοηθάει πάρα πολύ ο Ναχμίας στο κομμάτι το rebound. Ο Ρεβάχ ευκαιρία να πει να περάσει μπροστά για πρώτη φορά. Θα πάρει δύο φορές ο Ρεβάχ από το Βοσκάκι, από το Μπουφόν. Από το Βοσκάκι και τώρα ευκαιρία είναι να σοφαρίσουν και να περάσουν μπροστά. Άμα φυσικά ο Ρεβάχ πετύχει είτε μία είτε δύο βολές. Σε λίγα και 53 για να τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Για να δούμε ο Ρεβάχ αυτή τη φορά τι θα καταφέρει. Πριν είχε μία στις δύο. Τώρα θα στοχίσει ξανά στην πρώτη. Για να δούμε όμως αν θα στοχίσει στη δεύτερη όπως και πριν. Αν θα επαναληφθεί το έργο, το προηγούμενο που είδαμε, θα αυτή τη φορά θα στοχίσει και στις δύο ρεβά. Δεν θα φέρουν, δεν θα σε φαρίσουν οι ομάδες, που είναι και ψυχολογικό έτσι. Ο Αθανασιάδης, νομίζω έκανε μεταφορά μπάλας. Θα στοχίσει ριμπάουντ ο Ρεβάχ, θα τρέξει 4-2 εφηδιασμός Ρεβάχ. Παλαβανίδης στο Ρεβάχ, μπροστά ο Αδάμαστος 34-33. Με ένα τρομερό ξέσπασμα. Θα περάσει μπροστά, θα καλύψει μια απόσταση που ξεχώριζε. Το momentum είναι υπέρ του, το έχει γίνει αυτός που ελέγχει τον κόλμα. Δύο Ρεβάχ, παραλήμα να κάνει πλέψιμο ο Αθανασιάδης. Βοσκάκης. Αθανασιάδης, τρίποντο 45 μοίρες, άστοχο, επιθετικό μπουφόν. Φάουλ, δύο βολές για τον μπουφόν. Δύο βολές για τον μπουφόν. 3 λεπτά και 5 λεπτά για να τελειώσει. Έχει πετύχει μόλις 4 πόντους σε αυτό το δεκάλεπτο. Η ομάδα του Μπάκη τώρα θα γίνει 5 και θα σοφαρίζει ο Μπουφόν. Είχε 29 στο πρώτο δεκάλεπτο. 19. 19 ήταν ο πρώτο δεκάλεπτο και τώρα είναι 34-34. Αστοχή στο δεύτερο Μπουφόν, οπότε θα παραμείνει. Βοσκάκης θα κάνει αχρία στο φάουλ στον Αχμία και ήταν ομαδικό. Δεν ξέρω πόσα φάουλ έχει κάνει ο Βοσκάκης όμως. Τι τρίτο μάτι πάω.
πίνακα ο Γαλλής. Στον Αχμία, ο Αχμίας. Στο Μαυρίδι, ο Μαυρίδης. Στο Ρεβάχ, ο Ρεβάχ. Ο Βαλαβανίδης, ο Ρέπιντα κατά τα πόδια. Γαλλής. Αχμίας από τη γωνία, δεν θα σηκωθεί ο Γαλλής. Θα σηκωθεί από 45, καλό φαίνεται. Άστοχο, rebound με την Κολέφας. Για να δούμε άμα οι μπάξες θα περάσουν μπροστά. Σε αυτή τη συνεπίδεση. Ο Αθανασιάδης. Ωραία στον Παπαδόπουλο, Παπαδόπουλος. Ο Λέφα. Ο Λέφας. Πάλα από τον Γαλλή, δύο βολές. Για τον Λέφα τον Μπαρτ. Δίγητος σε δύο παραμένει για να τελειώσει το πρώτο δεκτήριο, το πρώτο εμίχονο. Ο Λέφα στην γραμμή των δευτερών βολών θα στοχεί στην πρώτη. Έχει το δικαίωμα και για δεύτερη. Στην οποία θα στοχίσει και θα ξαναφέρει μπροστά τους μπακς με 34-35. Ο Γαλλής κατεβάζει την μπάλα για Δάμαστο. Πάρει σκρίνα από τον Αχμία. Χέντοφ με τον Τρακοσάρι. Τρίποντο, άστοχο. Ριμπάουντ ο Μπουφόν, αμυντικό. Πιέζει ο Γαλλής την πρώτη πάσα. Παπαδόπουλος θα την πάρει. Ο Αθανασιάδης τώρα. Το Λέφα, ο Λέφας. Προσπίτε, πάει σε πίσω από τίποτα, άστοχο από τη γωνία. Ριμπάουντ ο Ρεβάχ και θα τρέξει. Αποβολή κοινός, και δεσμευτικό φάουλ. Δεσμευτικός τον Παπαδόπουλο δόθηκε από όσο κατάλαβα. Time out για Bucks, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε τελικά το αντιφυσικό δόθηκε στον Ναχμία. Όμως ήταν ο λάθος, ο Παπαδόπουλος στοχεί στην πρώτη. Στοχεί στη δεύτερη, 34-36 και μπάλα είναι για τους Μπαρτ. Γιατί είχαμε διαθλητικό φάουλ, ναι, προφανώς όμως διαθλητικό φάουλ δεν μπορεί να αλλάξει κατοχή. Μπουφόν στον Ξάνθρωπο που πέρασε για πρόσφατα στο παιχνίδι και ο Παναγιώτης βέβαια λίγο καθυστερημένα. Ο Αθανασιάδης ακόμα 7 δευτερόλεπτα, δεν το κουμπίσαμε με το χοντελεστή. Τα σκύλα στρίπωνα τη γωνία, τρομερό σου του τα σκύλα. 34-31 που οι Bucks αντιδρούν στο ξέσιμα του Αδάμου και περνάνε 5 πόντς μπροστά. Ο Ρεβάχ, ο Αλαβανίδης για 3-45 μοίρες. Στοχή, ψευδικό rebound, δεν τα κατάφερε τελικά ο Ρεβάχ. Και την ευκαιρία τώρα να διευρύνουν το προβάδισμά τους. Ο Ξάνθος. Αυτούλα για 3. Άστοχο αυτή τη φορά. Αμυντικό Ρεβάχ. Προσπαθεί να παίξει τα πόδια του Μπουφόν. Θα δώσει στο Παλαμανίδη, ο Παλαμανίδης στο Ρεβάχ. Πάει σε drive και μπλοκάρεται. Ήταν 3 παίκτες πίσω εκεί. Είναι δύσκολη ενέργεια αυτή που κάνει ο Ρεβάχ. Ο οποίος πάντα είπε να φορά και δίνει στο Παλαμανίδη. Παλαμανίδη στο Γαλλίο. Ο Γαλλίος με τον Αχμία θα παίξουν. Πήκε ρόλο 45. Θα πάει μέχρι μέσα ο Γαλλίος. Θα αλλάξει χέρι στον αέρα. Πολύ όμορφα στο εκεί όμως. Θετικό rebound από τον Αχμία με τη βοήθεια του Γαλλί. Γαλλίος. Παλαμανίδης τρίποντο, καλό φαίνεται. Έστοχο! 37-39, σπουδαίο τέρμι τώρα το βουθούμε. Εδώ στο Basketball Random, Evolution κατηγορία, μπασκετάκι Σαλόνικα. Και τώρα υπάρχει τον Ξάνθο, να δεις τον Αθανασιάδη, να Αθανασιάδη στη γωνία. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίδοση, ο Φιλάρης, ο Βαλόπουλος, πολύ ωραίο καλάθι. 37-41, τελευταία τρίτη στον Αθανασιάδη, να δούμε στο 15 δευτερόλεπτα για να λήξει το δεκάλεπτο ο Γαλλής. Τώρα είναι στα 10. 8, Γαλλής, Ναχμίας από τη γωνία, δίποτο, άστοχο, Τασιούλας, θα πει στην μπάλα, θα λήξει το δεκάλεπτο, το πρώτο ημίχρονο, 37-41 οι Bucks, προηγούνται το Αδάμαστο, επιστρέφουμε μετά τον Άπολα, σε ένα παιχνίδι που προμηνύεται, σπουδαίο τέρμι, επιστρέφουμε μετά. Επιστρέφουμε εδώ στο μπάσκετ με το για την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου, σε ένα δεκάλεπτο με τον Μπουφόν να πηγαίνει κάτι. Να δίνει
Σπορτζάνθη. Μπάξ προηγούνται 34-1. Είχαν προηγηθεί και με 19. Ο Αδάμος πέρασε μπροστά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έκανε ένα μεγάλο ξέσπασμα. Αλλά η Μπάξ είναι ξανά μπροστά. Ο Τασιούλας έχει πετύχει πολλά τρίποτα, αλλά έχει χάσει και σε κάποια. Σε αρκετά. Ο Φιλάρετος αστοχή. Ο Παπαδόπουλος ο Γαλλής. Πολύ ωραία baseball. Στον Μαπρίδα, αλλά δεν βγαίνει βιασμό γιατί έχουν επιστρέψει τώρα και οι παιδεπέτες. Διέκρισε δεύτερο χρόνο. Αστοχή ο Παλωτίνος είναι δυτικό ριμπάουντ. Ο Κυρίνης το παίζει στο παιχνίδι. Τράκος Άρης. Γαλλής. Κυρίνης με τον Μπουφόν. Πολύ ωραία πάσα στον Παλωτίνο. Πολύ ωραίο καλάθι. Συνεργασία Κυρίνη Παλωτίνο. Υπέρ τη Πενιά 39-41. Ο Ξάντος κατεβάζει. Ο Αθανασιάδης με τον Γαλλή το μαρκάρι χώρος ευθύνης του. Ωραία ο footwork από τον Παπαδόπουλο, το Φιλάρδο, 39-43, ακόμα 2 πόντους στο γραφιστό για την ομάδα των Bucks. Ο Μαυρίδης, Γαλλής, Παλωτίμος, αντιστρέφονται τώρα οι ρόλοι, ο Παλωτίμος σερβίρει, ο Κυρίνης σκοράρει, 41-43. Πολύ ωραίο μπάσκετ για Αδάμαστο, στο πραγματικό ντέρμπι στους 2 πόντους. Ξάνθος, ο Δραγωσάρης πιέζει, Παπαδόπουλος, Τασιούλας, τελειώνει ο χρόνος, δεν το έχει αντιληφθεί, θα λήξει, δεν το έχει αντιληφθεί ο Τασιούλας και η Μπάτς. Μαυρίδης. Αστοχούνε οι αστοχοί Αδάματος. Φάλ του τρακοσάρι, νομίζω ότι τρακοσάρι. Μπάλα Βασίλη, Βασίλη. Να κοπεί λίγο γιατί είχε μια μπάλα από δίπλα. Οπότε επανέναξη με Μπουφόν να δίνει στον Ξάνθο, ο Ξάνθος κατεβάσει. Γιάσπας θα φωνάξει ο Παναγιώτης. Δασκιούλας, τρίποτα την κορυφή. Εύστοχο και αυτό από τον Δασκιούλα, πίστευτο. 41-16 και πιάνει ο Δασκιούλας. 5-6 έχει βάλει. Παλωδήμος, πουλαπ. Εύστοχο σαν σε προπόνηση για τον Παλωδήμο αυτά. Είναι άλλη μια μέρα στο γραφείο, όπως λένε και οι Αμερικάνοι. 43-46. Ο Ξάνθος κατεβάζει τώρα για Μπάξ. Απελασιάζει με το Γαλλί. Θα πάει baseline. Θα δώσει πολύ ωραία στον Μπουφόν. Αστοχή αυτός, rebound ο Παλωδήμος. Πού θα τρέξει. Ο Παλωδόπουλος θα γίνει από πίσω του. Θα πάρει φαουλ ο Παλωδήμος. Είναι πολύ έμπειρος παίχτης. Διάβασε τον αντίπαλό του ότι πήγαινε να κλέψει. 24-21 Γιώργο, 24-21, πες το. Εντάξει, κομπλέ. Δρακοσάρης, τρίποντο, άστοχο, ριμπάντο Κυρίνης. Πόδι όμως από τον ίδιο και η κατοχή σε ένα συμβάξι προηγούνται με 3. Ο Ξάνος θα κατεβάσει. Κασούλας, Αθανασιάδης, Παπαδόπουλος, από την baseline περνάει, αστοχή, rebound, επιθετικό Μπουφόν. Δεν θα πετύχει το καλά, δεν θα πάρει τις 2 βολές. Το 43-46 είναι το σπορτ. Μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, 6-45 για να γιώσει το δεκάλεπτο. Πολύ ωραίο παιχνίδι, ντέρμπι. Στον πρώτο γύρο Αδάμος και κερδίσει νομίζω εύκολα. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο παιχνίδι. Ο Μπουφόν θα εστοχίσει στην πρωί, θα κάνει 43-47. Και τη Μάρτη και για τη δεύτερη του. Την οποία
στοχής 2 στις 2 για τον Μπουφόν, 43-48 για την ομάδα των Μπάγκς. Ο Παλωδήμος του Δραγκοσάρη, ο Δραγκοσάρη στο Γαλλί και αυτό στο Κυρίμι, ο Κυρίμις. Ωραίο χουκ, πολύ όμορφο κατάσταση από το Κυρίμι. Αυτό το χουκ σάρ, 45-48. Ο Ξάντος τώρα για τους Μπάγκς, βλέπουμε πάρα πολύ ωραία καλά στο παιχνίδι. Και από ατομικές ενέργειες, αλλά από και συνεργασίες δύο ατόμων. Δηλαδή έχω γράψει Κυρίμι Παλωδήμο, Κυρίμι Παλωδήμο, Κυρίμι. Κάτι ωραία μπλοκ του Κοσκάκη, τώρα ένα πολύ ωραίο καλά του Κυρίμι. 3 δευτερόλεπτα. Σωστό σφύριγμα. Ο φιλάρτης ξεχάθηκε στην αγκέλα. Θα τρέξει ο Γαλλής γρήγορα. Προσπαθούν να πλέον οργάνονται την άμυνα των Μπάγκς. Εργοσάρης τρίποντο, 45 καλό φαίνεται. Και θα με δικαιώσει ο Γιάννης. Θα ισοφαρίσει 48-48 ο Γιάννης ο Τραγκοσάρης. Όχι ότι είναι σημαντικό ότι με δικαίωση, σημαντικό είναι ότι για την ομάδα του πέτυχε τρίποντο και ισοφάρισε. Μικρή σημασία έχει άμα θα δικαιωθώ εγώ σε ένα παιχνίδι. Σημασία έχει τι καταφέρνει ο κάθε παίκτης για την ομάδα του και ατομικά και ομαδικά. Επιθετικό φάουλ το έκανε ο Παπαδόπουλος ο Φιλάρητος, ναι, έσβοξε. Το είπα και εγώ, έχω την κατάλληλη γωνία εδώ για να βλέπω αυτές τις παραβιάσεις. Ο Βοσκάκης θα τις θέσει στο Παπαδόπουλο, αλλά γύψε λίγο ψηλό. 48-48 Έλλη και 43 είναι εδώ στο πρώτο δεκάλεπτο. Το λέγαμε. Προμηνία ήταν ένα πραγματικό δέρμπι και δέρμπι με το παιχνίδι. Με Κυρίμι να μπει στον Παλωδήμο. Αυτό θα κατεφάσει. Θα πάει σε πουλα τρίποντο και θα δικαιωθεί ο Παλωδήμος. Θα ξαναφέρει μπροστά την ομάδα του 51-48. Δεν φωνάει στους παίκτες τώρα να πέσει μια καλή άμυνα. Κρίσιμο το σημείο για το momentum του παιχνιδιού, το οποίο αυτή τη στιγμή το έχει ο Ατάμασος, αλλά βέβαια υπάρχουν αλλαγές και στο σκορ και στο momentum σε ένα παιχνίδι που είναι τόσο κοντά. Και να από Αθανασιάδης πετυχαίνει ακόμα ένα πολύ ωραίο φλόγκερ και μειώνει τον πόνο 51-50. Τρακοσάρης δεν το σκέφτεται καν, αστοχή αυτή τη φορά. Βασιλός θα πάρει το αμυντικό rebound. Κατεβάσει. Πασάρι στο Αθανασιάδη, τρίποντα τη γωνία. Αστοχή, ριμπάντο Παλωδήμος. Τρέχει ο ίδιος. Αστοχή, ριμπάντο Μπουφόν. Μπουφόν, Αθανασιάδης, θα λήξει ο χρόνος επίθεσης. Δεν το είχα να κινηθεί το χρόνο. Ο Πάγκος θέλει να κινηθεί. Ο Γαλλής θα κάνει την επαναφορά. Παλωδήμος θα κατεβάσει. Θα βγάλει στον Κυρίμι, αυτό στον Γαλλί. Γαλλής θα παίξει εξωτερικό πικερό. Τελικά θα περάσει το κλείδι από το σκριν. Επιθετικό φάουλ ο Κυρίμις. Και αυτό αφιέστο. Το 91-50 μπροστά ο Αδάμαστος. Οι Μπάγκς έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν το προβάδισμα. Ο Τασκιούλας στον Δελιχρή, στον Δελιχρή, στον Γιατρής. Άστοχος, rebound τελικά όπως κάτι συγκριτικό στις μάχες γιγάντων που είχαμε μέσα στη ρακέτα. Λέφας, τρίποντο, δεν φαίνεται καλό. Αλλά όπως Κάκης θα πάρει το λεγόμενο σκουπίδι. Θα μαζέψει το σκουπίδι, έτσι λέγεται το μπασκετική αργό τέτοιο rebound και θα ξαναφέρει μπροστά την ομάδα του. Παλωδήμος θα στοχίσει και θα κάνει αθλητικό φάουλ. Δύο βολές τα έχουμε μόνο για τον Λέφα και η κατοχή θα είναι στους Μπάγκς. Ο Λέφας δύο βολές ετοιμάζεται. Έφασε στοχή στην πρώτη.
Μακεδονία. Στην οποία θα εστοχίσει και θα κάνει το 51-53 εκεί. Οι Bucks έχουν κατοχή. Στον Στέργιο τον Παλαφίνα. Ο Μπουφόν. Ο Τασκούλας από πολύ μακριά. Αστοχίσει, rebound, rebound. Τελικά όχι, ο Μπουφόν θα πάρει το rebound. Ο Αδάμος δεν έχει να δώσει άλλο φάουλ, έχει 4 ομαδικά. Οι Αδίας οι Bucks έχουν 2. Ο Μπουφόν τρίποντο. Άστοχο, ο Παλαδήμος θα πάρει το rebound. Πολύ ωραία baseball, αλλά ο Μπουφόν θα βγάλει την άμυνα, πάλι καρίσκα. Θα κάνει το deflection. Ο Ρεβάκ στο Γαλλί. Ο Γαλλής στο τρακοσάρι, ο τρακοσάρις. Ωραία reverse τρίπλα. Baseline drive, βρίσκει σε πόδια του πάλου. Η κατοχή θα παραμένει στον αδάμαστο που έχει 14 δευτερόλεπτα υπόλοιπη δίδυση και παραφορά από την baseline. 3 λεπτά ακόμα για να τελειώσει και το τρίτο δεκάλεπτο. Ρεβά, Βαλοδήμος με τον Πελεκρίστο. Βαλοδήμος, off balance, fade away, άστοχο. Rebound, Πελεκρίστος. Για να δούμε μπάξ να μάθα διευρύνει το προβάδισμά τους. Μποσκάκης θα παίξει με πλάτη τον Βαλοδήμο και θα πετύχει καλάθι. Θα κάνει το 51-55 για την ομάδα των Bucks. Ωραία Bucks, βλέπετε πως έχει αναλλαγές για την Manchester Sport. Ο Γαλλής τρίποντο στον ενδυμιασμό, εύστοχο τρομερό. Τρίποντη βόμβα του Γαλλή, 54-55. Τασκιούλας, τρομερές αναλλαγές στο παιχνίδι, διακυμάνσεις, στα συναισθήματα, στο σκορ, τώρα ο Τρακοσάρης θα κλέψει. Ο Τασκιούλας θα χτυπήσει τον αγώνα, στην πτώση του. Στην πτώση του χτύπησε, αλλά είναι εντάξει. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε, είχαμε φάουλ. Ο Γάλλης παίρνει την μπάλα. Μπαλοδήμος. Θα πάρει το φάουλ. Δεν είναι το τρίτο, δεν είναι ακόμα λίγο. Ζωή! Ζωή! Τρίτο μελικό, όχι ρε. Παλοδήμος, ρε πα. Γαλλής, ωραία, πας στο Παλοδήμο. Πολύ ωραίο. Καλάθι, πολύ ωραίο, όμως και η πάσα του Γαλλή τον δείχνει. 56-55 ξανά μπροστά ο Αδάμαστος. Πολύ ωραίος. Γαλλής. Βλέπει ο Παλοδήμος. Τρέχει. Γαλλής. Τρίποντο. Εύκολος ο Γαλλής. Ψυχρός εκτελεστής ο Άλεξ, 59-55, νέα διακύμανση, νέα εναλλαγή στο παιχνίδι, ξανά μπροστά ο Άλεξ που είχε αυτό το πράγμα, το έκανε με επιτυχία ο Ιμπάξτορ, το κάνει ο Άλεξ που έχει και το ψυχολογικό κομμάτι, τώρα έχει ανακτήσει το προβάδισμα στο ψυχολογικό κομμάτι, αλλά βέβαια όλα αυτά ανατρέπονται πολύ εύκολα, ο Τρακοσάρης που σπίτε πάρα πολύ όμορφα, δίνει στον Αχμία, ο Αχμίας από τις 45 μοίρες, σκοτεινό δίποντο άστοχο, φάουλ, του Τρακοσάρη. Δύο βόλες για το Μπουφόν. 1 και 10 για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ομαδικά είναι συμπληρωμένο, οπότε δύο βόλες. Δύο βόλες για το Μπουφόν, γιατί είναι συμπληρωμένο ομαδικά. Πρώτη βολή, θα εστοχίσει, 59-56, 1 και 10 για να νιώσει. Δύο στους δύο Μπουφόν και 59-57 θα μειώσει η ομάδα των Bucks. Ο Γαλλής θα κατεβάζει, ζητάει σκρίτ, θα το τρακοσάρει, θα πάει αντίθετα τελικά, θα πάρει φάουλ χαμηλά.
τέταρτο ομαδικό. Για να δάμαστε. Βαλής, Νατμίας. Βαλής. Ωραία στο Παλοδίμο. Φάουλ δύο βολές. Πολύ ωραία η πάσα του Γαλλή και δύο βολές για τον Παλοδίμο. Δύο βολές για τον Παλοδίμο. Ο οποίος στις βολές θα γίνει ο γραφικός. Θα πω ότι δύσκολο να χάσει πολύ ο Στέργιος ο Παλοδίμος. Αλλά κολμάτια τσα. Την έχασε την πρώτη ο Στέργιος. Έχει όμως δικαίωμα και για δεύτερη. Στόχο αυτό να ματιάζω ο παίχτες. Χωρίς να φυσικά να πιστεύω στα μάτια, αλλά ας λέμε τα ζωμάρες. Χρειάζονται που και πού. 60 με 7 με 1-2 βολές του Παλοδήμου. Ο Αθανασιάδης κατεβάει για την μπάτς. Σκι πάσα στον Τασκίλ, αυτός περνάει. Πολύ ωραία η άμυνα τραχμία βγήκε μπροστά. Προσπάθεια του Μπουφόν να πάρει την μπάλα στο low post. Ο Γαλλής τον εφηδιασμό, τρίποντο. Άστοχο, rebound ο Μπουφόν. Τι κάνει, μπερδεύτηκε ο Μπουφόν, νομίζω τελείωνε ο χρόνος. Απίστευτο. Και απομένουν 25,7, νομίζω ο Μπουφόν τελείωνε. Εντάξει, σύμπεν τώρα αυτά τα... Φανταστείτε να με, πώς είναι τα μπουκομένο ζώη. Ο Παλοδήμος τώρα θα πάρει σίγουρα σε μια μεγάλη επίθεση. Θα εξαρτήσει τον χρόνο. Σε αυτό το δώρο συσταγωγικά που τους έκανε ο Μπουφόν, ο οποίος νόμιζε τελείωνε το δεκάλεπτο. Παλοδήμος. Ο Ασάρης στη γωνία στο Δραγκοσάρι. Αστοχή, επιθετικό ρεβά. Αστοχή και αυτός. Μπουφόν θα λήξει το δεκάλεπτο. 60-57 για την ομάδα του Αδάμαστου. Επιστρέφω σε πολύ λίγο για το τελευταίο δεκάλεπτο. Επιστρέφουμε στο Βάσιλο Γλέρμο για το τελευταίο δεκάλεπτο της Αραμέτης. Το τελευταίο με τον Αδάμαστο να προηγείται 60-57. Και να έχει και την πρώτη επίθεση. Ο Μαυρίδης επέστρεψε. Ο Μπαλοδίμος θα κάνει την επαναφορά και θα τη δώσει στο Μαυρίδη. Ο Μαυρίδης και ο Γαλλής έχει περάσει τον πάντο. Επέστρεψε και ο Μαλαβανίδης. Ο Μπαλοδίμος. Θα παίξει πικ με τον Αχμία, θα πάει σε πούλα και θα εστοχίσει ο Στέργιος που είναι καλαθομηχανή. 62-57 μπροστά η ομάδα του Αδάμαστου. Και ο Τραγουσάρης στο πάγκο. Άρα μου έχει ξεφύγει ένας παίκτης, θα εστοχίσει ο Λέφας. Ο Μπουφόν θα πάρει στο κορμπάν, θα εστοχίσει όμως. Μαυρίδης. Βαλαβανίδης. Βαλοδήμος. Τα δύο ήταν ο κύριος Μουζέντερ. Λοχάρτα τον Μπουφόν. Ασκούλας. Δεν θα πω στη μακρινή πάσα. Θα την κάνει σε λάθος χρόνο. Τελικά δεν θα τιμωρηθούν γι' αυτό. Μπουβοσκάκης. Αστοχή. Μαυρίδης. Θα δώσει στον Παλαβανίδη. Παλαβανίδης. Μαυρίδης για τρεις καλό φαίνεται. Ναι. Στοχός ο Μαυρίδης. 65-57. Πάντα. Ο Μαυρίδης κάνει αυτή η βρώμικη και αθόρυβη δουλειά με τα μακρινά του τρίποντα. Αλλά όχι μόνο ο Λεφάκης, αστοχή. Δεν πρέπει να ξέρω κι αν είναι η Παλαμάκη να χρειάζεται, είναι τεχνική παιδιά αυτό. Ο Ρεβάχ θα κατεβάσει. Ο Βαλαβανίδης τρίποντο, άστοχο. Να χρειάζεται να πάρει το επιθετικό, να το πάρει ο Αθανασιάδης, αλλά να πατήσει την τελική γραμμή και η μπάλα στον Αδάμαστο που θα έχει 14 δευτερόλεπτα λογικά υπόλοιπα επίθεση γιατί είναι στο μισό. Ναι, 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 παραφορά από την baseline. Ο τελευταίος από την Ιδρύα ζήτησε time out άμα πάνε καλά για τους Bucks. Ρεβά! Δύσκολη ενέργεια, ο Μπουφόν να πάρει το αμυντικό. Κασιούλας, ο πιέζει ο Βαλαβανίδης που έχει επιφορτιστεί με αυτό το δύσκολο έργο. Παρόλο που είναι ζώνη ο Βαλαβανίδης, θα πιέσει το από ψηλά. Κασιούλας, δύσκολη ενέργεια, αστοχή, rebound ο Μαυρίδης. Καλό Δήμος. Τον παίζει Νάντερ. Όχι όμως. Την πάντα θα αρσιάσει πως θα πει να τρέξει για μπάτς. Καλό αμυντικό transition του Στέργιου. Θα πάρουν τα rebound ο Αδάμαστος. Επί τους 2-2-2 ο Στέργιος. Καλωδήμος, αστοχής ο Ρεβάχ, θα πάρει το τελικό rebound. Καλ, καλ. Για τον Ρεβάχ, χρησιμένο και δύο βολές.
για τον Μέκα και τώρα για τον κάνουμε time out. Ή όχι, ναι. Time out για Bucks. Το έχει ζητήσει ο Δελεκλής στο stream. Ναι, time out έχουμε, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε στον Μπάσκετ του Έντο με 2 βολές για τον Ευάχο. Ο Αδάμος προηγείται με 8. Είναι το μέγιστο της διαφοράς για τον Αδάμαστο. Οι Bucks είχαν περάσει με 19, αλλά βέβαια αυτό είναι παρελθόν από το προπολού. 2 βολές για τον Ευάχο, να δούμε άμα θα διευρύνει το προβάδισμά του. Θα τα καταφέρει με την πρώτη ο Ευάχο αυτή τη φορά. 66-57. Και την βάζει για την δεύτερη. 2 στις 2 αυτή τη φορά ο Ευάχο και 67-57 μπροστά ο Αδάμαστος. Ο Τσάνθος. Ο Μπουφόν. Καλή άμυνα του Ναχμία. Ωραίο το καλάθι. Μπροστά το Μπουφόν. 67-59 μειών υπάρχει. Μαυρίδης. Πουλαπ. Ο Μαυρίδης, το είπαμε και πριν, είναι κομβικός ο ρόλος του. Η συνεισφορά του σε κάθε παιχνίδι είναι ουσιαστικότατη. 69-59. Ψυχρό έμενε ο Μαυρίδης, συγκεντρωμένος, ψύχρεμος, ήρεμος. Παπαδόπουλος από το high post, ωραίο καλάθι. Γεμίζω το high post. 69-61, καλή διάσπαση. Βρήκε το κενό φιλάδος και πέτυχε το καλάθι. Ο Μαυρίδης. Δύο βολές ο Μαυρίδης. Δημιουργεί ρογμές με τον δικό του τρόπο και με τρίποντο και με πουλα δίποντο και με drive τώρα. Οδηγεί του στην γραμμή των ελευθέρων βολών. 6-46 για να τελειώσει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ένα derby για την Evolution μεταξύ δύο πολύ δυνατών ομάδων. Ο Μαυρίδης έστωχε και στην βολή. Όχι, θα την έχανε. 70-61. Δύο στις δύο, 71-61. Για το σπουδαίο Μαυρίδη. Ο Ξάνθος το επέστρεψε, κατεβάζει. Κασκιούλας. Λέφας. Μπουφόν. Ο Ξάνθος. Θα στοχίσει, ριμπάουν ο Ρεβάχ. Παλαβανίδης. Σύγχρεμα στο Μαυρίδη. Μαυρίδης. Βαλαβανίδης, τρίποντο. Άστοχο του πάνω του Παπαδόπουλος. Ίσως να βιάσει ο Βαλαβανίδης λίγο. Αλλά αυτό είναι το παιχνίδι του αθάνωστο. Δεν μπορώ να τον πει κανένας τίποτα, γιατί είναι βασικό κομμάτι του παιχνίδι. Βέβαια τώρα τρίποντο έχουμε. Έστοχο από το Λέφα, 71-64. Αυτό που θέλω να το πει το τρίποντο του Λέφα είναι ότι τώρα ο δρόμος προηγείται. Θα πρέπει να διαχειριστεί και το χρόνο, βέβαια έχει πάρα πολύ δρόμο. Ακόμα 6 λεπτά με 7 πόντους να χωρίζει δύο ομάδες, είναι μια αιωνιότητα πραγματικά. Μαυρίδης. Μπαλοδήμος από το σπίτι του. Μεγάλο τρίποντο του Μπαλοδήμου. Απίστευτο, τι απίστευτο. Λες και δεν το ξέρουμε το Στέλιο. 74-64. Ο Ξάνθος. Κάνει το σιφτάρι στην υπερφόρτηση ο Λέφας. Θα πάρει την πάρα τελικά ο Παπαδόπουλος. Λέφας για τρεις από την κορυφή αυτή τη φορά. Ο άτυχος. Και φάουλ αυτή τη φορά ο Παπαδόπουλος στον Αχμία. Στις μάχες που έχουν πραγματικά. Και θα βγει ο Παπαδόπουλος γιατί έχει και αυτό σίγουρα πρόβλημα με φάουλ. Ο Αθανασιάδης θα πει. Θα βγει όμως και ο Λέφης και θα πει ο Δελεκρίστος για την πάλι. Ο Μαύρης θα κάνει την επαναφορά. Ο Μαλοδίνος θα κατεβάσει. Θα πάρει σκρίνο από τον Αχμία, θα πάει σε πουλα από όχι. Τελικά θα δώσει στη γωνία τον Βαλαβανίδη που ήταν εκτός παλκιά όμως. Ο Μπουφόν στον Ξάνθο. Ο Ξάνθος στο κατέβασμα της μπάλας. Ο Ναχμίας δεν ξέρω μετά είναι φάουλ. Βγήκε πάλι πολύ ωραία, βγάζει πολύ ωραία άμυνα στον Ναχμίας πραγματικά. Τώρα βέβαια χρεώθηκε φάουλ που μπορεί πολύ πιθανό να ήταν κιόλας, δεν ξέρω. Μένα μου φάνηκε ότι δεν ήταν, αλλά καμία σημασία. Δεν είμαι εγώ διαδητής, το έχω πει 100 φορές. Αλλά βγαίνει από μπροστά στους κοινούς. Βοηθάει πάρα πολύ. Αθανασιάδης πηγαίνει την baseline. Στη γωνία πάσα δεν είναι χρήστος για τρεις. Άστοχος. Rebound Ναχμίας αγωγική πάσα στο Μαυρίδη. Μαυρίδης. Θα πάει σε τρίποντο πιστεύω. Όχι.
Ο Παλοδήμος θα πάει σε τρίποντο, ούτε αυτός, ρεβάθ. Με υπομονή ο Αδάμαστος θα πετύχει δύο εύκολους πόντους μέσα στο ζωγραφιστό και θα φέρει διαφορά σε νέα μέγιστα για τους ίδιους, 76-64. 4-35 για να τελειώσει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με τον Ξάνθο τώρα να κατεβάζει για τους Bucks. Προσπαθούν να βρουν λύσεις, μας αλυσιάζει εμείς το high post, δεν σηκώθηκε, έγινε το λάθος και προσπάθει να δώσει τον Μπουφόν. Υπάρχει τώρα και η πίεση στους Bucks, γιατί ένα παιχνίδι που ήταν μπροστά με 19 πόντους, αλλά αυτό ήταν πολύ νωρίς, έχει πλέον γυρίσει και βλέπουμε τον Ανάμπτο προηγείται με τον Ρόλο, οπότε υπάρχει και, και η ψυχολογική πίεση. Ο Παλοδήμος, άμα σηκωνόταν θα έπαιρνε τρεις βολές, αλλά με σηκώθηκε σε αυτόν τον ηλίθιο κανονισμό. Συγγνώμη που μιλάω με αυτούς τους όρους, αλλά μένω φαίνεται ηλίθιος αυτός ο κανονισμός, με το θάρρος του γνώμισμου. Συζητάει τώρα ο Βασίλης Σαγοράκης με τον Παλοδήμο, αλλά είναι ηλίθιος κανονισμός. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Συγγνώμη που μιλάω με αυτούς τους όρους, αλλά δεν γίνεται ένας παίκτης τώρα που σηκώνει, δεν παίρνει τα βήματα. Άμα δεν σηκωθεί στο τελείωμα να μην πάρει βολές, ενώ και άμα δώσει πάσα να μην πάρει βολές, ενώ άμα σηκωθεί να πάρει βολές. Τέλος πάντων, ο Γαλλής που επέστρεψε και ο Κυρίνος παίζει το pick and roll. Βγάζει πολύ ωραία kick out πάσα στο Μαυρίδιο Γαλλής, αστοχή αυτός, αλλά επιθετικό το Παλαβανίδη. Γαλλής από τη γωνία, τρίποντο, καλό φαίνεται. Θα με δικαιώσει και ο Γαλλής, ο Άλεξ, 79-64, στο συν 15, ο Αδάμαστος. Ο Ξάνθος τώρα, ο χρόνος, κυλάει εις βάρος ο Μπαξ. Νέο φλότερ, πολύ όμορφο του Αθανασιάδη. Ο Γαλλής τώρα, στο ρεβάχ. Ωραία, back 3-35 απομένουμε. Ωραία, πάσα στο Παλαβανίδη. Παλαβανίδης, ψύχρεμα στο Μαυρίδη. Θα πάνε σε μεγάλη πίεση και πολύ θα καλά θα κάνει ο Αδάμαστο. Μαυρίδης, ο Κυρίδης πάνε στο πιτ. Φάουλ. Του Δελή Χρήστο. Έντομα δικό από ό,τι βλέπω. Δύο βόλες για τον Μαυρίδη. Κακό φάουλ. Ο Δελή Χρήστο. Ο Μαυρίδης που είναι καλός στις βολές. Κάνει το δικαίωμα να εκτελέσει. Δύο. Ο Πασκούλος ετοιμάζεται να περάσει. Πέρι στρέψει για την τρίβια. Στο χείο Μαυρίδη και αγνομάντια. Είναι καλό αυτό το σπορ του ματιάσματος. Ο Μαυρίδης ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Θα στοχίσει. Μία στις δύο για τον Μαυρίδη. 86 για τον Αδάμαστο. Ο Πασκούλος θα περάσει στη θέση του. Σάμπο. 3-27 που μένει για να τελειώσει. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ο Τασιούλας θα κατεβάσει. Θα πάρει πίκα από τον Βοσκάκη. Τελικά θα δώσει τον Δελιχρίστο. Ο Δελιχρίστος με τον Γαλλίνα τον Πυρκέ μαρκάρει πολύ καλή άμυνα από τον Άλεξ. Μπουφόν. Τασιούλας τελειώνει, ο χρόνος σιγά σιγά. Ο Δελιχρίστος κάτσε να σκοθεί. Ο Μπουφόν ψύχρεμα θα πετύχει ένα πολύ ωραίο καλά και θα μειώσει 88 στους 12. Θα μειώσει πάνω το Αδάμαστο. Ο Παλαβανίδης στον Μαυρίδη. Θα παίξει και με τον χρόνο Αδάμαστο, το βλέπουμε, είναι σαφές από αυτό. Τελευταίες επιθέσεις πηγαίνει σε αργές επιθέσεις. Ο Μαυρίδης στο Γαλλί. Πολύ ωραία σκι πάσα απέναντι στον Παλαβανίδη. Παλαβανίδη θα πάει σε close out επίθεση drive. Δύσκολη ενέργεια στο χ. Ποιο θα βγάλει, ο Μπουφόν θα βγάλει, αλλά θα μείνει. Απομένουν 3 δευτερόλεπτα για το δίκαιο κάνει Στεφάνι μπάλα. Οπότε δεν έχουμε να λέω χρόνο. 3 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Αδάμαστο να κυκλώσει επίθεση. Ο Μαυρίδης προλαβαίνει. Αστοχή. Ριμπάνω τα σκιούλα. Μπορεί να κάνει φάουλα, όμως έχει να δώσει χαμηλά. Ο Γαλλής θα παίξει καλή. 6 μια είναι καλό φάουλ του Γαλλή. Επαγγελματικό φάουλ. Πολύ σωστό φάουλ του Γαλλή. Χαμηλά. Δεύτερο γκολ σωματικό για τον Αδάμαστο. Τα απέτρεψε μια οποιαδήποτε προοπτική εφηβεία. Δύο και δύο να το βγάλουμε. Επαναφορά θα κάνει ο Δελή Χρήστος από την baseline. 18 χρόνια για τον Αδάμου, για τον Ουρφάξ. Ωραίο τρίποντο του Αθανασιάδη στο ξόνο. Και τώρα ο Μαυρίδης θα κατεβάσει και θα δώσει το Γαλλί τελικά. Ο οποίος θα προσπαθήσει να τρέξει λίγο. Θα κάνει βασικά αλλαγή ρυθμού. Ήταν ωραία, βαχ τρίποντο άστοχο. Επιθετικό Κυρίνη. Στο Γαλλί. Τώρα θα πάνε σε μεγάλη επίθεση. 10, ρεβά, πάσα στην αδύνατη πλευρά, στο Μαυρίδη, καλό τρίποντο, άστοχο, rebound, μοφόρ, μεταφορά μπάλα, σωστό σφύριγμα, πολύ σωστό σφύριγμα, το έκανε ο Θανασιάδης, ναι, έκανε μεταφορά μπάλας, ο Παλαβανίδης την επαναφορά,
14 δευτερόλεπτα υπόλοιπο επίθεση, 2 και 5 για να τελειώσει το παιχνίδι με το Γαλλί. Να πηγαίνει σε αργή επίθεση και πολύ καλά κάνει για την ομάδα του. Παίρνει και τον Κυρίμα, αλλαγέ θα πει. Σκι πάσα πολύ όμορφη στο Βαλαβανίδη. Αστοχή αυτό ο Κυρίμα θα πάρει το θετικό rebound. Κυρίμα με τον Τασιούλα στο Γαλλί. Κακή πάσα. Αλλά και ο Γαλλί θα στοχίσει. Γιατί το σουτ, το μισό σουτ, λένε κάποιοι, είναι καλή πάσα. Ο Κυρίμης την έδωσε την πάσα φυσικά, αλλά δεν πήγε στα χέρια του Γαλλί. Το αποτέλεσμα να μην πάει σε καλό σουτ, με καλές προϋποθέσεις εννοώ. Ο Αθανασιάδης τώρα για τους Μπάκς, αργό τέμπο παρόλο που βρίσκονται πίσω με 12. Μποσκάκης στο high post. Αθανασιάδης. Ωραία στη γωνία στον Τασκύλα. Τασκύλας θα στοχίσει. Rebound ο Μαδρίδης. Θα κατεβάσει. Ο ίδιος θα πάει σε μεγάλη επίθεση. Υποθέτω. Ο Γαλλής. Ναι, μεγάλη επίθεση και πολύ καλά κάνει. 8 ετρόλτα ακόμα. Πίκ με τον Κυρίμη, αλλαγή στο screen. Πάσα στη γωνία, ρεβά. Θα περάσει. Θα δώσει στο Βαλαβανίδη. Με τη λήξη του χρόνου. Μεγάλο, όχι μεγάλο. Νομίζω είναι αυτό το καλάθι που οριστικοποιεί την εκοφαντική νίκη, έτσι όπως είχε το αδάμαστο που έκανε το comeback 83-68 ο Τασιούλας. Θα βγάλει το μπουφόν, θα κλέψει όμως ο Κυρίμης, Μαυρίδης, Γαλλής. Για να δούμε, θα κάνει κανένα σούτ από τα 10 μέτρα ο Γαλλής. Υφίσταται σε τέτοιες ενέργειες ο Γαλλής. Θα κάνει, δεν θα κάνει. Κοιτάει και εμένα γιατί έχουμε συζήτηση επί αυτού. Θα στοχίσει αυτή τη φορά ο Γαλλής. Ο Τασιούλας δεν θα κάνει επίθεση. Θα δώσει τα χέρια, θα νικήσει ο Αδάμαστος. 83-68 θα είναι το τελικό σκορ. Σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Καλό βράδυ από εμάς.